σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με το φωνικό σεισμό στη γείτονα χώρα, όπου επηρεάζεται ευρύτερα η περιοχή. Από αυτά τα συγκλονιστικά βίντεο που έχουμε δει όλοι από το πρωί, προφανώς έχουμε συγκινηθεί, εκφράζουμε ποικιλοτρόπως και ως χώρα και ως άτομα, ως πολίτες ενεργοί, την αλληλεγγύη μας. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν τη δική τους μάχη για τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων τραυματιών. Η χώρα μας έχει προσφερθεί να συμμετάσχει σε αυτήν την μεγάλη επιχείρηση με την αποστολή κλιμακίου πυροσβεστών και γιατρών του ΕΚΑΒ. Ο ρόλος φυσικά της πολιτικής προστασίας αναδεικνύεται για άλλη μια φορά και εδώ, από χθες, με τις εκτεταμένες χιονοπτώσεις. Είναι ο βασικός πυλώνας, θα έλεγα, της πολιτικής προστασίας η ελληνική αστυνομία. Αστυνομία και κοινωνία είναι άλλωστε η εκπομπή μας και δεν χρειάζεται περισσότερο να επιχειρηματολογήσω γιατί τα λέμε όλα αυτά, αγαπητέ Σπύλιο. Ναι, Μανώλη, καλησπέρα. Είναι όπως τα λες. Να μείνουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το θέμα της κακοκαιρίας. Πράγματι, η πολιτική προστασία, αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε εγκλωβισμούς πολιτών. Οι πολίτες, νομίζω, πειθάρχησαν στις υποδείξεις όλων των αρχών. Πιστεύω ότι τα τελευταία είναι να τα δούμε σήμερα ή αύριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε και πράγματι οι πολίτες νιώσανε ασφαλείς ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις που γίνανε σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο στην Αττική. Ευτυχώς δεν έχουμε δει τα παροτράγουδα της περσινής χρονιάς σε κάθε περίπτωση και ευχόμαστε έτσι να κυλήσουν ομαλά και ανώδυνα τα πράγματα. Βεβαίως αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος της αστυνομίας μέσα από αυτή την εμπλοκή έτσι ως βασικού πυλώνα της πολιτικής προστασίας. Και εμείς εδώ ως ειδική εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε απόψε ειδικά με αυτή τη διάσταση της ευρύτερης αποστολής της ελληνικής αστυνομίας. Ο θεσμός της ελληνικής αστυνομίας ως αναπόσπαστος θεσμός του κράτους δικαίου βεβαίως δέχεται συχνά πυκνά άδικη ή κριτική ή και δίκαιη σε ένα βαθμό Σπύλιο. Τα γνωρίζεις πολύ καλά μέσα και από τις παρεμβάσεις τις συχνές που κάνεις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε δεν θέλουμε την κριτική, την καλόπιστη κριτική, γιατί πιστεύω η όποια κριτική, αν είναι καλόπιστη, μπορεί να φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα, να διορθώσει κακώς κείμενα. Φυσικά υπάρχουν και αρνητικές κριτικές, οι οποίες δεν και καλά θα πρέπει να κάνουν κάποιοι κριτικοί στην αστυνομία. Όπως είπες, Μανώλη, όμως η αστυνομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία. Η προσφορά της είναι μόνο στην κοινωνία. Εκεί υπάρχει η ανταπόκριση. Αν θέλεις, και επιτρέψτε να σου πω, το ταμείο στην κοινωνία γίνεται. Γιατί αυτές τις μέρες της κακοκαιρίας, χίλιοι αστυνομικοί, χίλιοι συνάδελφοι, νύχτα μέρα ήταν στους δρόμους, μαζί επαναλαμβάνομαι συνοδελφούς της πυροσβεστικής, του στρατού και φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Να μην έχουμε σήμερα να κουβεντιάσουμε για κανέναν άνθρωπο που να μην κινδύνευσε κάποια στιγμή. Δεν κινδύνευσε κανένας και αυτό είναι στα θετικά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα φώτα της δημοσιότητας τα έλκουν συνήθως οι κακές στιγμές, έτσι. Ναι. Αυτά που απευχόμαστε όλοι να συμβαίνουν, συμβαίνουν δυστυχώς. Εμείς γι' αυτό τον πρόσθετο λόγο θέλουμε απόψε να αναδείξουμε, επαναλαμβάνω, την κοινωνική προσφορά των χιλιάδων αστυνομικών σε πολλές και διαφορετικές δράσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μας. Καταρχάς θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την πολυβραβευμένη δημοσιογράφο και σκηνοθέτη, την κυρία Αθηνά Κρικέλη, η οποία με ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για την αστυνομία στην περιοχή της Θεσσαλίας έχει αποσπάσει πάρα πολλές χρυσές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα. Σημαντική όμως θα είναι και η συμβολή του αστυνόμου Α, του κ. Κωνσταντίνου Κοτσόνη, υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς, απόφοιτου φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί μας θα είναι κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ο κ. Παναγιώτης Κολάρος, ο λογιστής, ο σύμβουλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής για το οικονομικό μας ένθετο, ενώ στο τέλος θα μας παρουσιάσει και την αθλητική επισκόπηση η αθλητικογράφος η Έλενα Μπορομπόκα. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο να το προβάλλουμε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχει να κάνει με το πολυβραβευμένο ντοκιματέρ για την αστυνομία της Λάρισας, της κυρίας Κρικέλη, όπως ήδη σας προανέφερα. It's strange the things you remember, the people, the places, the moments for each one of us, but especially for those who are different from us, sort of, because of their line of duty.
They've always lived different lives from other men or women. Each step they take is not merely a decision whether to go left or right, go forward or not at all. Every day, each of these men and each of these women has to choose between right and wrong, sometimes between love and hate, and often between life and death. They themselves have been hated, been the scapegoat, or, depending on the circumstance, loved and venerated as heroes. Some of that is politics, some the historical times we found ourselves in, and sometimes just human nature needing a hero or someone to blame. What is certain is that day or night, they're prepared to step between fear and the citizen, to serve and protect, and the sum of those choices is their life or their death. Οι πλέον των 140 νεκροί μας και οι εκατοντάδες σοβαρά τραυματίες, σαν κατεμένοι συνάδελφοι, είτε σε αναπηρικά καροτσάκια, είτε σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, μαρτυρούν όμως με τον πιο δραματικό τρόπο ότι ο αστυνομικός είναι αυτός που στέκεται όρθιος στην κοινωνία, προστατεύει βασικούς πυλώνες όπως είναι η δημοκρατία και όπως είναι η ασφάλεια και η τάξη και η ησυχία των πολιτών. Ισχυρή ψυχολογία για να μπορέσεις να κάνεις αποτελεσματικά τη δουλειά του αστυνομικού, ειδικά όταν είσαι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. In crisis, when they're at their worst, and so you're gonna most times get their worst behavior, the worst things they can say. You try not to take it personally. That person has their own situation going on. You know, maybe they didn't want to go to jail on their warrant because their kid's birthday is tomorrow. Police officers making split-second decisions all day, every day, judgment calls on a daily basis, their intention not to cause harm, but to avoid all possibility of harm. From the lowest parts of Thessaly to the highest, magnificent and amazing rocks of Meteora, right here, safety and security is the responsibility of the Hellenic Police Department of Thessaly. Now, imagine that this could be your daily routine if you were a policeman in Greece and in this specific part of Hellas, Thessaly. These are the people who leave their houses and families every day, knowing they may never see them again. Their uniform is a red flag for many, and a reaction simply to who they are can happen unexpectedly, even with possibly fatal results for the officer. Christmas Day in one of the most beautiful seaside parts of Thessaly. Holidays are for many people the times where they can create cheerful moments, moments of happiness with bright lights and a lot of gifts. But then when you see Santa Claus or a policeman wearing a surgical mask, then reality hits back and the only colors around you are black and white. Δυστυχώς βλέπει την αστυνομία, τον αστυνομικό, ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο που θα επιβάλλει κύρωση. Είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς. This is the silent moment of the year. Christmas night in the center of the city of Larissa. Our world changed completely during the coronavirus pandemic disease of 2019. This is the year of fear, not tears. Police are called to face a new awkward situation. Angry, depressed, scary, and lonely society. This is their daily routine. Are they ready for that? Is the society ready to be controlled in the name of the pandemic new laws and standards?
όλο αυτό που γίνεται. Γιατί είναι άγνωστο για τον κόσμο και για μας. Αλλά προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να τους εξηγήσουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. There is no denying that a year ago we could never have imagined the health and humanitarian crisis that is now before us during the pandemic era, changing the people, changing the world, and creating a new scary order of action and reaction. And yet, we haven't seen the end of this and what its aftermath might be. Υπάρχει φόβος, υπάρχει το άγνωστο και προσπαθούμε βέβαια με πίστη να συνεχίσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε με την περιπολία, με ένα μπλοκάκι και με ένα στυλό να διώξουμε τον κορονοϊό, όμως αυτό είναι αδύνατο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Αστυνομία, η οποία φανερώνει το κοινωνικό της πρόσωπο και συγκέντρωσε έναν ικανό αριθμό τροφίμων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία των συστήρων. It was our decision to start this blue journey during the pandemic of the century, a situation that found both society and the police unprepared. Peacekeepers, once more called upon to play the role of the heavy by the government to decide who pays and how much for this brand of disobedience. Είμαστε κομμάτι της πολιτείας, είμαστε πολίτες κι εμείς και μην ξεχνάτε πως εμείς και τα παιδιά μου θα δώσουν τη ζωή μας για το πολίτη. Θα πρέπει να σας πω ότι πέρυσι το καλοκαίρι χαρακτηριστήκαμε ως το success story του καλοκαιριού της πανδημίας, γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία με την αστυνομία και τη δημοτική αστυνομία. Ο αστυνομικός είναι ο φίλος μας, αυτός που μας προσέχει, αυτό θα το πω σε παιδάκι, θα το πω και με απλά λόγια, αυτός που μας προσέχει, αυτός που μας φυλάει και αυτός που τελικά επιβάλλει και την τάξη όπου χρειάζεται. Ειδικά στη χώρα μας είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αστυνομία με τα όσα έχει καταφέρει σε όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά πρόκειται για μια έτσι δομή της κοινωνίας απαραίτητη που μας έχει κάνει περήφανος. Ο αστυνομικός είναι τα πάντα. Αστυνομικός μπορεί να εκτελέσει υπηρεσία οπουδήποτε. Έλληνας αστυνομικός είναι συνυφασμένο με την προσφορά. Είναι κάτι το οποίο ταυτίζεσαι και είσαι κομμάτι της κοινωνίας. Πηγαίνεις στο σπίτι, βγάζεις τη στολή, βγάζεις τον αστυνομικό από πάνω σου. Δεν γίνεται. Είσαι 24 ώρες 24 ώρες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους και ως αστυνομία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα, πρωτάκουστα για μας. Και αν είναι, εάν μπορεί να μπει στα παπούτσια ενός πολίτη. Ναι, σίγουρα ο αστυνομικός είναι μια προσωπικότητα συνυφασμένη με την προσωπικότητα του πολίτη. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν το ξεχωρίζουμε. Είναι ένας ένστολος πολίτης. Δηλαδή πιστεύω ότι όπως μιλάω τουλάχιστον για τον τόπο μας, όπως ο μέσος πολίτης ενδιαφέρεται για τον τόπο του, άλλο τόσο ενδιαφέρεται ο ένστολος πολίτης που λέγεται αστυνομικός. We expect these human beings to be superhuman when we need their help, to stop the bully from hitting the innocent, yet be able to stop the criminal with a shot to a hand or a foot and not kill him. They are trained to do this, but of course, they are only human. We expect them to leave their own personal beliefs, religion, politics, feelings at home and deal with citizen interactions only with low and no extra bias of any kind. Their job requires them to often be in danger as part of their casual everyday life. There are fathers, brothers and sisters, colleagues, friends and neighbors. We expect much from the police, though we, the society, very often are slow in appreciation. This is a symbiotic relationship which exists only where there is both. If we improve, so shall they. And if they improve, so do we. Because at the end of the day, they are us and we are them. Μπορούσα να περιγράψετε με ένα χρώμα την αστυνομία. Ποιο χρώμα θα ήταν αυτό? Απόλυτο γαλάζιο. Απέραντο γαλάζιο. Κόκκινο. Το λευκό. Το μπλε.
Το λευκό. Το κίτρινο. Το αυτονόητο. Μπλε. Κόκκινο ίσως. Μπλε. Το λευκό. Δεν είναι ένα χρώμα η αστυνομία, είναι πολλά χρώματα. Κυματοθράφτης. Αυτή τη στιγμή που η αστυνομία έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα. Το γκρι. Γκρίζο. Μπλε. Το κόκκινο. Το μπλε. Το κόκκινο. Γαλάζιο. Το μπλε του ουρανού. Υπάρχει σταθερό χρώμα. Μπλε. Γαλάζιο του ουρανού. Proud Blue, αυτός ο εύστοχος θα έλεγα επίλογος, σφράγισε αυτό το σύντομο μίστο δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ που παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι. Το ντοκιμαντέρ είναι μια μισή ώρα περίπου, αξίζει να το αναζητήσει κανείς στο YouTube και να το απολαύσει. Σπύριο, νομίζω ότι αξίζει. Πραγματικά, τα συγχαρητήρια όλων μας αυτή η προσπάθεια της κυρίας Κρικέλη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την δούμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σας πετύχαμε εκτός Ελλάδος, από ό,τι γνωρίζω, κυρία Κρικέλη. Ναι. Είμαι στην Καραϊβική. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Αντίγουα. Πολύ ωραία. Είναι καλοκαίρι εδώ. Να απολαύσετε πραγματικά αυτά τα ωραία, τον παράδεισο εκεί του νησιωτικού συμπλέγματος. Πάμε όμως στο θέμα μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι να μοιραστούμε απόψε μαζί τη δική σας αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Τι σας οδήγησε, κυρία Κρικέλη, να κάνετε αυτό το βίντεο για την αστυνομία? Ποιο ήταν το ερέθισμα? Κοιτάξτε με δείτε, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ζω στην Αμερική τα τελευταία 29 χρόνια. Αυτό με έκανε, πέρα από το να ζήσω σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία από αυτή που είχα συνηθίσει στην Ελλάδα, να εκτιμήσω τους ένστολους, να εκτιμήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί 24 ώρες 24. Κάτι που δυστυχώς δεν το κάνουμε στην Ελλάδα. Αφού λοιπόν έκανα την έρευνά μου γενικότερα για το αν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα στην Ελλάδα ή όχι, μέσα στην πανδημία πήγα στην αστυνομία, δεν ήξερα κανέναν. Έτυχε να είμαι στο χωριό του πατέρα μου, στη Σπηλιά που είναι κάποια χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, και πήγα στον κύριο Μαζιώκα. Και του είπα, εγώ είμαι αυτή. Το στρατηγό της Θεσσαλίας εννοείται. Ψάξτε με. Το στρατηγό της Θεσσαλίας. Ψάξτε με. Θέλω να κάνω αυτό. Μου λέει, να το κάνεις μετά την πανδημία. Λέω, δεν θέλω να το κάνω μετά την πανδημία. Θέλω να το κάνω τώρα. Γιατί τώρα είναι τα δύσκολα. Γιατί το βίωνα δηλαδή, όλον αυτό το θυμό, όπως λέω και στην αρχή του ντοκιμαντέρ, όλον αυτό το θυμό, το φόβο, την αγανάκτηση, την τόσο δύσκολη περίοδο που περνούσαμε στην Ελλάδα, γιατί έτυχε να είμαι στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχαμε απέναντί μας έναν σάκο που λεγόταν αστυνομία. Mm. Και χτυπούσαμε το σάκο. Θεώρησα λοιπόν ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτώ, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά, αυτή τη στιγμή και να δείξω το πώς ζει η αστυνομία την πανδημία. Πώς οι άνθρωποι μέσα από την αστυνομία βίωναν όλο αυτό το καινούργιο πράγμα που βιώνουμε όλοι μας. Υπήρχε φόβος, υπήρχε ανησυχία. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν οικογένειες, γυρνούσαν στα σπίτια τους. Φοβόντουσαν, γιατί κανένας δεν ήξερε πώς λειτουργεί ο ιός. Και πώς το διαχειρίζονταν, νομίζω, οι αστυνομικοί όλη αυτή την πίεση. Και ακριβώς, γιατί δεν είχαν μόνο το φόβο το δικό τους, είχαν και την αντίδραση της κοινωνίας. Η οποία ήταν φυσιολογική αντίδραση της κοινωνίας. Κάποτε που να βγάλει το φόβο της. Όμως, επειδή στην Ελλάδα γενικότερα δεν δείχνουμε την εκτίμησή μας, δεν τη δείχνουμε. Ούτε στην αστυνομία, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στους διασώστες, σε ανθρώπους δηλαδή, που όταν εμείς φεύγουμε μακριά για να γλιτώσουμε, αυτοί μπαίνουν μέσα. Γιατί αυτό το πράγμα έχουν μάθει να κάνουν. Θα έπρεπε λοιπόν το λιγότερο, πριν αρχίσουμε να κάνουμε κριτική, να δείξουμε την εκτίμησή μας. Και το λέω ως πολίτης που δεν έχω καμία σχέση με την αστυνομία. Δηλαδή, σχέση με την αστυνομία απέκτησα τώρα, γιατί απέκτησα κάποιους καλούς φίλους μετά τον ντοκιμαντέρ. Δεν είχα ούτε συγγενή, ούτε σύζυγο, ούτε φίλο κολλητό στην αστυνομία. Ήταν τελείως καινούριο όλο αυτό το περιβάλλον για μένα. Το ερώτημα, με βάση αυτά που μας είπατε τελικά, κυρία Κρικέλη, είναι πώς κατακτιέται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αστυνομία. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ που φτιάξατε συμβάλλει και κινείται και προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή έχετε ζήσει και στην Αμερική, εκεί η κοινωνία αντιμετωπίζει αλλιώς τους Αμερικάνους αστυνομικούς. Πείτε μας και γι' αυτό, σας παρακαλώ, δύο λόγια. Με πάρα πολύ σεβασμό.
Με πάρα πολύ σεβασμό και εκτίμηση. Δηλαδή, ο κόσμος πηγαίνει και βγαίνει φωτογραφίες στην αστυνομία. Θα μου πει κάποιος, εκεί δεν χτυπάνε, δεν είναι κακοί, δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει επάγγελμα στον πλανήτη που να μην έχει τα κακό κείμενά του. Έτσι. Ακόμα και στην καλύτερη οικογένεια θα υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις όλο τη φορεσιά, τη στολή ενός αστυνομικού, ενός πυροσβέστη, ενός στρατιωτικού και να του βάλεις ετικέτα γιατί μπορείς. Είναι λάθος. Είναι λάθος συμπεριφορά δικιά μας. Και αυτό που λέω και στον επίλογο του ντοκιμαντέρ είναι ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την αστυνομία να καλυτερεύσει απέναντί μας, εάν δεν καλυτερεύσουμε εμείς απέναντι στην αστυνομία. Να βελτιωθεί η κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, αυτό που είπατε, το συγκράτησα και από το ντοκιμαντέρ, έτσι. Να βελτιωθεί όσο βελτιώνεται μάλλον η κοινωνία, έτσι. Θα βελτιώνονται και αστυνομικές δομές. Γιατί η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν μπορώ να το παραβλέψω. Γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει μια τέλεια αστυνομία σε μια κοινωνία που έχει τα προβλήματά της. Έτσι ακριβώς. Όταν ξεκίνησα τα γυρίσματα, γιατί διήρκησα γύρω στους 6 μήνες, αξίζει να το δει ο κόσμος, γιατί δείχνει το. Δεν είναι διαφήμιση, δεν είναι για το δελτίο τύπου, για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είναι με πολύ σεβασμό. Οι συνεργάτες μου και εγώ σταθήκαμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους για 6 μήνες. Τους ακούσαμε, τους σεβαστήκαμε, μοιραστήκαμε πράγματα μαζί και βγήκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι το ότι στην αρχή, θα σας περιγράψω λίγο ένα σκηνικό. Όταν δόθηκε πλέον η άδεια από το αρχηγείο να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, όταν έμπαινα σε κάποιο χώρο, ήταν και δύσκολες οι στιγμές. Ήμασταν όλοι με μάσκες, δεν μπορούσες. Γιατί το πρόσωπο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έμπαινα στα περιπολικά για να κάνω περιπολία μαζί τους, καθόμουν στην πίσω θέση και έκανα το εξάρο, το οκτάρο. Ό,τι κάνω το παρακολουθούσα για να μπορώ και εγώ να μπω. Δεν μπορούσα να γράψει για κάποιου ανθρώπου για την καθημερινότητά σου. Σωστά. Εάν πα απλά με τα καλά σου, του κάνει μια συνέντευξη και φύγει. Πρέπει να το ζήσει. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ ευγενική και πάρα πολύ συγκρατημένη απέναντί μου. Διστακτική, ίσως. Πολύ διστακτική, γιατί φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη φορά που έγινε πρώτη κάτι φορά. Τέτοιο. Διεκδικείται την παγκόσμια αποκλειστικότητα. Έτσι, και μετά από μια εβδομάδα, δύο, προφανώς συζητούσε ο ένας με τον άλλον και άρχισαν να με ψάξανε να δούνε ότι δεν έρχομαι να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για να δημιουργήσω κάτι. Κυρία Γκριγκέλη, συγγνώμη, μια ερώτηση να μην το ξεχάσω. Πώς βιώσατε εσείς το οκτάρο του αστυνομικού μες στο περιπολικό ως πολίτης, πώς το είδατε, εύκολο, δύσκολο, επικίνδυνο? Δεν νομίζω να μπορούσα να το κάνω. Θα σας πω το εξής. Είναι τα πάντα. Έτσι. Είναι από αστυνομικός, δικηγόρος, δικαστής, να πάει στο σπίτι να χωρίσει το ζευγάρι. Διασώστης τα πάντα. Πρέπει να αυτοσχεδιάζει. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση και το μοιράζομαι με τους φίλους μου είναι ότι στο Port Fagaz υπήρχε και η Σάκη, υπήρχε και το χώμα και η άμμος για να πάνε να μαζέψουν το σκύλι το σκοτωμένο, γιατί δεν λειτουργεί η κοινωνία μαζί στο πρόσωπο, λειτουργούν άλλες κοινωνίες. Ο αστυνομικός θα πάει να μαζέψει τα αίματα, θα πάει να μαζέψει το σκυλί, θα πάει να ρίξει χώμα για να μην γλιστρήσει κάποιος, ας πούμε, κάπου που έχει πέσει. Δηλαδή, πράγμα. Και το χειρότερο, επειδή φοράει τη στολή, δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε τη χάρπαστο, και το λέω πραγματικά, το λέω με πολύ θυμό, να βγει και να το κουνεί στο δάχτυλο. Αυτόν τον άνθρωπο που 8 ώρες είναι μέσα στην υγρασία, μέσα στο κρύο, μέσα στον υδρότα, θα σκάψει, θα μαζέψει, θα μπει στο σπίτι του, οποιοδήποτε. Δηλαδή, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Και από πάνω τον βρίσκουμε κιόλα. Μάλιστα. Αυτό. Η ηγεσία πώς το απεδέχτηκε αυτό το ντοκιμαντέρ? Σας έδωσε άδεια, έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά πώς το αντιμετώπισε? Από εκεί και ύστερα. Μετά την. Δεν ξεχάστηκε, φαντάζομαι. Όταν παίχτηκε το ντοκιμαντέρ. Ναι, μετά, από τότε έως σήμερα. Ήρθαμε στην Αθήνα πέρυσι, το δείξαμε στο Πολεμικό Μουσείο. Σε εκδήλωση. Το χειροκρότησε πολλοίς κόσμος, είχε έρθει και ο υπουργός. Μίλησαν έτσι πάρα πολύ όμορφα για το ντοκιμαντέρ. Το πιο σημαντικό, ξέρετε, είναι δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Αρχικά να σας πω ότι δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν. Η χρηματοδότηση είναι από την Ελλοπία.
από τη δικιά μας την εταιρεία, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα για τον τόπο μας, όχι μόνο ο τόπος μας για εμάς. Και είναι παρακαταθήκη για SAE. Εμείς θα φύγουμε και αυτό θα παίζει στο YouTube για πάντα. Είναι δωρεάν στο YouTube για οποιονδήποτε να θέλει να το δει. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δώσαμε φωνή στην καθημερινότητα των ανθρώπων που φορούν τη στολή και βγαίνουν έξω. Δεν κάναμε μόνο συνεντεύξεις τους ανώτερους που είναι σε ένα γραφείο. Ζήσαμε την καθημερινότητά τους και την δείχνουμε την καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να μπορεί να τη δει και ο κόσμος και οι οικογένειές τους, το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά. Και ότι αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τους απλούς πολίτες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε στο Τυποθέατρο στη Λάρισα, είχαμε λόγω COVID 1.300 τόσα άτομα, παίρνει 3.000. Ναι. Οι 700-800 ήταν απλοί πολίτες. Φανταστείτε τώρα, σε ντοκιματέ, ναι, μέσα στον Ιούλιο στη Λάρισα, με COVID. Έτσι. Και συνέβαλε... διώξαμε κόσμο. Συνέβαλε και η Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, Σπύλιο. Και η Ένωση Λάρισα συμμετέχει στο αστυνομικό. Βεβαίως. Και τον κύριο Νταβούρα, τον πρόεδρο, ο οποίος ακούστηκε κιόλας. Αυτό αποδεικνύει, αν μου επιτρέπετε, ότι οι συνδικαλιστές δεν είναι μόνο για κριτική ή για να φωνάζουν. Έχουν και τη θετική πλευρά, την πλευρά της εξωστρέφειας που δείχνει πραγματικά το έργο που επιτελείται από τους άντρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Λοιπόν, κυρία Κρικέλη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να ανοίξουμε το δρόμο και για άλλους συναδέλφους στην Ελλάδα να κάνουν ντοκιματέρ αυτού του είδους. Και μια πρόκληση για σας να ασχοληθείτε και με τα άλλα σώματα ασφαλείας, κυρία Κρικέλη. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, είναι αδυσόπιτος ο τηλεοπτικός χρόνος, το ξέρετε πολύ καλά. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύω ότι έχει κατακτήσει ήδη αρκετές χρυσές επιτυχίες. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. 13 χρυσά γαλματίδια. Έτσι και στην περιοδία που κάνετε εκεί στα όμορφα μέρη. Καλές επιτυχίες να έχετε. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε με την επικοινωνία μας με τον αστυνόμο, τον υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς, τον κύριο Κοτσόνη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, το κοινωνικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας είναι το θέμα μας απόψε και στο σημείο αυτό θέλω να συνδεθούμε με τον αστυνόμο Α, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσόνη, υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς, για να συνεχίσουμε αυτό που εκεί που σταματήσαμε συνομιλώντας με την κυρία Κρικέλη, η οποία έφτιαξε αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ για την αστυνομία της Θεσσαλίας. Σπύλιο, πριν συνδεθούμε όμως με τον αστυνόμο, θέλω... Μια κουβέντα μου πρέπει ακριβώς... να θέλω να εξάρω και τη συμμετοχή των συνδικαλιστών εκεί στη Λάρισα, του σωματείου σε αυτό εδώ το βίντεο, όπως επίσης και το στρατηγό τον κύριο Ματζέκο, ο οποίος πήρε μέρος σε αυτό το βίντεο. Παλιά δεν μας έχουν συνηθίσει στρατηγία τέτοια. Βλέπουμε λοιπόν να αλλάζει το πράγμα, όπως και για την πολιτική και φυσική ηγεσία που έδωσε την άδεια, παρακολούθησε αυτό, δείχνει ότι η αστυνομία προχωράει ένα βήμα παραπέρα στην εξωστρέφεια, παρουσιάζει το θετικό της έργο και αυτό το έχουμε ανάγκη και εμείς οι αστυνομικοί, αλλά όπως είπατε προηγουμένως, να μας γνωρίσει ακόμα καλύτερα η κοινωνία. Το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε. Και ο στρατηγός έχει αναλάβει τα ενία της ΓΑΔΑ. Ναι. Έτσι με τις τελευταίες τοποθετήσεις τώρα. Ένας έχει τις κανότητες. Να φέρει ένα νέο και αέρα βλέπουμε... και στην ΓΑΔΑ, η οποία είναι πιο νευραλική. Ευαίσθητη υπηρεσία. Η μισή αστυνομία είναι εδώ στην Αττική. Θεωρώ και πιστεύω λοιπόν τέτοιους ανθρώπους θέλει η ηγεσία της αστυνομίας να μπορέσει να πάει ένα βήμα παρακάτω, να προσφέρει ακόμα πιο πολλά στην κοινωνία. Αυτό έχει απαιτήσει η κοινωνία και κατά την άποψή μου δικαίως το απαιτεί. Λοιπόν, να δούμε και ένα βίντεο το οποίο το έχει ετοιμάσει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας με αφορμή την ημέρα της αστυνομίας. Παρουσιάστηκε φέτος για πρώτη φορά. Έχουμε τη δυνατότητα όμως να το δούμε μαζί για άλλη μια φορά απόψε εδώ. Το 2020, το Μάρτιο συγκεκριμένα, τα ανατολικά της σύνορα δέχθηκαν συνεχείς απόπειρες εισβολών δεκάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών από την Τουρκία. Η Τουρκία συνεχίζει και εργαλειοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο
να μπουν παράνομοι μετανάστες στη χώρα από οποιοδήποτε σημείο της. Αστυνόμος Α, υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς, ο κύριος Κοτσόνης, αστυνόμος, απόφοιτος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε, κυρίες και κύριοι, σε μία ημερίδα για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ με θέμα επικοινωνία με αλληλοσεβασμό. Τον καλέσαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Το Αρχηγείο της Αστυνομίας θέλησε να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας σε όλη τη χώρα, οπότε τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας από την Καστοριά, από την ακριτική αυτή περιοχή, και είναι μαζί μας απόψε. Μας ακούτε, κύριε Κοτσόνη? Καλησπέρα. Σας ακούω. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Σταυραγάλη. Καλησπέρα και κλειμένους σας και στους εκλεκτούς τηλεθεατές σας. Πράγματι ήταν μια εξαιρετική ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τα ΑΜΕΑ και τους τρόπους καλής επικοινωνίας της ελληνικής αστυνομίας απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα και όχι μόνο. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο κιόλας της πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του 2022, όπου πάρα πολλοί αστυνομικοί, μεταξύ αυτών και εγώ, εκπαιδευτήκαμε πάνω στα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους ανηλίκους, τους ηλικιωμένους, τα ΑΜΕΑ, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όντως ήταν μια ομιλία, μια εκδήλωση η οποία έχει μεγάλη απήχηση, έγινε στο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού στην πόλη της Κοζάνης. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, χαρά μας, και για μένα ήταν εξαιρετική εμπειρία, γιατί ήρθα σε επικοινωνία και γνώρισα καινούριους ανθρώπους, όπως τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ της Κοζάνης, τον κύριο Μίκο, και διάφορους άλλους ανθρώπους που σχετίζονται με το θέμα της ομιλίας μας. Τι σημαίνει λοιπόν επικοινωνία με αλληλοσεβασμό? Πώς προσεγγίσετε πρακτικά ζητήματα ο μάχημος, ο επιχειρησιακός αστυνομικός? Πώς κάνει πράξη αυτή την πολιτική, η οποία σε θεωρητικό επίπεδο σαφέστατα είναι απολύτως καθορισμένη? Σίγουρα, προφανώς είναι διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας μάχημος αστυνομικός όταν θα βρίσκεται έξω στον δρόμο, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο αυτό το θέμα μας. Υπάρχει ο αξιωματικός της υπηρεσίας, το κύτταρο της αστυνομίας, όπου υποδέχεται τους πολίτες, και εκεί θα πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Όσον αφορά τα ΑΜΕΑ, θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα που είπα και στη συγκεκριμένη ομιλία
δεις ότι γύρω στο 15% σε παγκόσμιο επίπεδο του πληθυσμού μας πλέον είναι άτομα αμαία. Για να διευκρινίσω τον όρο, ο όρος είναι άτομα με αναπηρία. Αυτός είναι ο δόκιμος όρος που πρέπει να γίνεται χρήση του. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, όπως καταλαβαίνετε και η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι και την ώρα του καθήκοντος περάσανε πλέον στην ομάδα των ΑΜΕΑ, τραυματιστήκανε και κάποιοι από αυτούς είναι ίσως και πιο γνωστοί, όπως ο παγκόσμιος φρονταλτής κολύμβησης, ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο οποίος κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στα σχολεία, στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, κύριε Κοτσόνη. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Οπότε ο αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα, των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να τα γνωρίζει πολύ καλά, ούτως ώστε να ασκεί και τα καθήκοντά του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Βεβαίως. Όπως είχα πει και στην ομιλία μου εκείνη την ημέρα, τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ προβλέπονται από το Ελληνικό Σύνταγμα, να μην πούμε σε ποια άρθρα προβλέπονται, τα έχω μπροστά μου. Επιτροχάλη, είναι επιτροχάλη. Και από το ευρωπαϊκό μας δίκαιο. Είναι όμως θέμα ποιότητας δημοκρατίας, θα έλεγα κύριε Σταυρακάκη. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, γιατί εμείς είμαστε οι εφαρμοστές του νόμου, δεν νομοθετούμε η αστυνομία, να μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε σωστά το Σύνταγμα και τους νόμους, προσφέρει πάρα πολύ στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Σχετικά λοιπόν με το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα στα άτομα με αναπηρία, θα σας πω κάποιες απλές τεχνικές, κάποιες συμβουλές θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα κύριε Κοτσόνη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολύ γρήγορα. Μιλάμε απευθείας στο ίδιο το άτομο. Δεν μιλάμε στο συνοδό του. Άμα μιλήσουμε στο συνοδό του, είναι σαν να τον προσβάλλουμε. Μιλάμε απευθείας στο ίδιο το άτομο αμαία. Εν συνεχεία, θα επεκταθούμε στα θέματα της αναπηρίας μόνο αν είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Τα άτομα από αυτά, όπως είπαμε, δεν θέλουν τη συμπόνια μας, θέλουν όμως μια καλή συνεργασία. Όταν λοιπόν μιλάμε με ένα άτομο το οποίο, ας πούμε, έχει δυσκολία στην ομιλία του, τότε λοιπόν δεν θα προτρέχουμε ούτε θα το κάνουμε να νιώσει άβολα. Θα του δώσουμε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσει να μας πει αυτό που θέλει. Επίσης, στις αστυνομικές υπηρεσίες. Αν κάποιο άτομο αμαία δεν έχει δυνατότητα να γράψει, τότε λοιπόν ο αστυνομικός υπάλληλος έχει την υποχρέωση να του συντάξει την έκθεση. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αποφεύγουμε τις εικασίες για το τι μπορεί να κάνει ή τι δεν μπορεί να κάνει άτομο αμαία. Όταν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, ρωτάμε. Ρωτάμε τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε. Επίσης, δεν ακουμπάμε ποτέ τον εξοπλισμό του. Δηλαδή, αν είναι χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, δεν θα πάμε να ακουμπήσουμε το αναπηρικό του αμαξίδιο. Θα τον ρωτήσουμε αν θέλει τη βοήθειά μας. Αν δεν θέλει τη βοήθειά μας, δεν θα αναλάβουμε εμείς πρωτοβουλία να σπρώξουμε το αναπηρικό αμαξίδιο. Και κάτι τελευταίο πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν μιλάμε με άτομα τα οποία ειδικά είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, καλό είναι να χαμηλώνουμε για να μιλάμε στο ίδιο επίπεδο, το πρόσωπό μας να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το πρόσωπό του. Είναι θέμα ευγένειας. Εγώ μάλλον ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα. Τον κύριο αστυνόμο δεν τον γνωρίζω προσωπικά από κοντά. Στέκομαι όμως σε μια λέξη που είπε για την ημερίδα, κύριε αστυνόμο, ότι ήταν κατάσμενη στη αίθουσα. Είπατε τη λέξη χαρά μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι κοσμείτε την αστυνομία για όλα αυτά που μας είπατε. Ειλικρινά χαίρομαι για αυτούς τους συναδέλφους σαν εσάς που πραγματικά έχουν τέτοιο λόγο δημόσια και πραγματικά δείχνουν τι πραγματικά κάνει η αστυνομία. Συγχαρητήρια. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να το πω. Και για να συμπληρώσουμε, κύριε Κοτσόνη, ξέρω ότι αναπτύσσετε και άλλες πρωτοβουλίες εκεί που σχετίζονται με το θέμα μας. Έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών, ούτως ώστε να βελτιώνεται και η προσβασιμότητα αυτών των ατόμων στις αστυνομικές υπηρεσίες. Επιδιώκεται γενικότερα εγκαταστάσεις πρότυπα, διότι. Ναι. Η οποία είναι βασικό πρόβλημα των ΑΜΕΑ, αλλά δεν μένουμε εκεί. Εμείς, σαν αστυνομία, όπως είπα και προηγουμένως, εξετάζουμε θέματα όπως είναι η οικογενειακή βία, ειδικά όταν μπλέκονται ως θύματα μέλη της κοινότητας των ΑΜΕΑ. Όταν υπάρχει ρατσιστική βία και έχει επιλεγεί το θύμα λόγω της ιδιότητάς του, επειδή είναι ΑΜΕΑ. Αλλά πάνω σε αυτό που είπατε, έχουμε τη χαρά σε λίγο καιρό, σε μερικούς μήνες,
να μπούμε στο νέο μας σπίτι εδώ στην Καστοριά, στο νέο μας κτίριο, το οποίο θα είναι ένα κόσμημα. Μάλιστα, και, λοιπόν. Πέρα από το θέμα της προσδοκίας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Κοτσόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία μας. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα σε μια άλλη εκπομπή μας, να σας φιλοξενήσουμε και πάμε. Πάμε αμέσως να συζητήσουμε το οικονομικό μας ένθετο με τον κύριο Παναγιώτη Κολάρο. Νομίζω ότι έχετε να μας πείτε απόψε πάλι ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν τους θεατές μας. Σπύλιο, λόγο σε σένα. Να ξεκινήσουμε με τα 100 ευρώ τα οποία ακούσαμε ότι θα δοθούν για κάθε μήνα καθυστέρησης για την καταβολή της επικουρικής σύνταξης. Ποιους αφορά αυτούς? Αφορά όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν λάβει θετική απάντηση για την απονομή της κύριας σύνταξης και πλέον είναι στην αναμονή για να πάρουν την επικουρική. Αυτό το ποσό δεν είναι επίδομα, δεν είναι ποινή για το κράτος. Είναι τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Και στην ουσία αποφάσισε το κράτος να λάβει, να δώσει το, κατά μέσο όρο, το κατώτατο δυνατό ποσό για ο κόσμος να μπορέσει. Την επικουρική σύνταξη. Ναι, τι έγινε εδώ? Η κυβέρνηση πριν περίπου 2 χρόνια θέσπισε ένα νόμο όπου πίεσε λίγο τους υπαλλήλους των ταμείων για να βγάζουν γρηγορότερα για την απονομή των συντάξεων. Της κύριας σύνταξης και έθεσε και σε αυτό το στίβο μέσα, έβαλε και τους δικηγόρους και τους λογιστές να βοηθήσουν σε κάποιες αρμοδιότητες των υπαλλήλων αυτών την γρηγορότερη έκδοση των κύριων συντάξεων. Αυτό το μέτρο πήγε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στον τομέα της απονομής των επικουρικών συντάξεων κάπου υπάρχει κάποιο κόλλημα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, το κράτος λέει το αυτονόητο, ότι για όσο καιρό είσαστε σε αναμονή, έχει εκδοθεί η απόφαση της κύριας σύνταξης και είσαστε σε αναμονή της απονομής της επικουρικής, θα λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος 100 ευρώ ανά μήνα. Είναι η προκαταβολή της. Ακριβώς. Δεν είναι χρήματα τα οποία είναι επιπλέον, δεν είναι χρήματα τα οποία είναι κάτι παραπάνω, είναι σαν επίδομα. Όχι, είναι στην ουσία η απονομή της ενός ποσού της επικουρικής σύνταξης που έχουν αιτηθεί. Να δούμε για ένα άλλο θέμα, Παναγιώτη. Οι συνταξιούχοι πήραν τις αυξήσεις αυτές που ήταν το 7,7%. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Αυτοί που δεν πήραν με την προσωπική διαφορά. Κάτι νομίζω ακούγεται, ψήνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτοί οι συγκεκριμένοι, θα πάρουν κάποια χρήματα λόγω του ότι δεν μπορούσαν, λόγω της προσωπικής διαφοράς πάντα, να καρπωθούν την αύξηση. Τι ακούγεται? Εάν τα δούμε λίγο συμπερασματικά, το ποσό αυτό δόθηκε στους συνταξιούχους με σκοπό να αμβλύνει λίγο την ανισότητα που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των τιμών. Ωστόσο, στην πράξη δημιούργησε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων. Οι συνταξιούχοι που πήραν κανονικά την αύξηση που μπορούσαν να την πάρουν ή μηδενίσαν την προσωπική διαφορά και πήραν κάτι παραπάνω, και οι άλλοι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάρουν χρήμα καθόλου. Δεν καλύψαν την προσωπική διαφορά και δεν πήραν καθόλου χρήμα. Ναι, στην ουσία αυτό είναι άδικο το μέτρο. Όταν ένας νόμος βγαίνει και λέει 7%, 8% αύξηση στις συντάξεις, εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να δοθεί σαν χρηματική ανταμοιβή και όχι άρα σαν λογιστική κάποια απεικόνηση. Κάποια χρήματα δοθούν σε αυτούς οι οποίοι δεν πήραν αύξηση καμία κάποια, λόγω της προσωπικής διαφοράς. Κάποια αυτιά της κυβέρνησης φαίνεται κατάλαβαν αυτή το πρόβλημα και καταλάβαν ότι πραγματικά δημιουργήθηκαν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων όπου ένας τα έβαζε με τον άλλον. Οπότε κάποιο ποσό θα πάρουν και αυτοί οι συνταξιούχοι. Ωστόσο, άλλο είναι να λαμβάνεις μία σύνταξη 50-100 ευρώ ανά μήνα και άλλο να λάβεις ένα επίδομα εφάπαξ μόνο και μόνο μία χρονική περίοδο. Αυτό δεν είναι το επίδομα ακρίβειας όμως. Το επίδομα, όχι. Το επίδομα ακρίβειας είναι αυτό το οποίο δόθηκε τον Δεκέμβρη και μάλλον θα δοθεί και τον Απρίλη. Ναι, το Πάσχα, προφανώς με τα ίδια κριτήρια οικονομικά, εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Όσοι προφανώς είχαν πάρει το επίδομα τον Δεκέμβρη, προφανώς τα ίδια άτομα θα πάρουν και τον Απρίλη. Κάποια επιδόματα που συμπεριλαμβάνονται μέσα αυτό στο εισόδημα που έχουν. Νομίζω ακούγονται κάποιες φορές να εξαιρεθούν κάποια επιδόματα. Παραδείγματος χάρη το επίδομα παιδιού. Ναι, εσείς τώρα λέτε το Α21, ναι, το επίδομα των τέκνων, αυτόματα συμπληρώνεται και μπαίνει στη φορολογική δήλωση του καθενός. Οπότε αυξάνει το εισόδημα. Αυξάνει το εισόδημα. Οπότε αυξάνοντας αυτό το εισόδημα, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος διοικείται ΚΕΑ ή διοικείται κοινωνικό τιμολόγιο, αυτομάτως όποιος έχει ανήλικο παιδί και έχει Α21, αυτό το εισόδημα, αν και είναι επίδομα, θεωρείται εισόδημα και προσαυξάνει το
το συνολικό ποσό που δηλώνει η φορολογική δήλωση με αποτέλεσμα να εξαιρείται από το επίδομα του ΚΕΑ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο. Και τι παρενέργειε των αντικειμενικών αξιών. Τι παρενέργειε μπορεί να δημιουργήσει οι αντικειμενικέ αξίε σε κάποιον που θέλει να πάρει ένα επίδομα. Οι αντικειμενικέ αξίε εκεί που φάνηκε το πρόβλημα που υπήρχε με την αύξησή του ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Όπου εκεί υπάρχει ένα κριτήριο ακίνητης περιουσίας, επικύλια αναπροστατευόμενο μέλος ή αναμέλος οικογενείας, όπου εκεί με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυτομάτως αρκετά νοικοκυριά εξαιρεθήκαν από το κοινωνικό τιμολόγιο. Και μία κουβέντα για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Τι κάτι σχεδιάζεται πάλι εδώ πέρα? Στο ακατάσχετο λογαριασμό, αν και έχει ψηφιστεί ο νόμος πολύ καιρό πριν, 3 χρόνια, δεν είχε ακόμα εγκριθεί στην ουσία η ρύθμιση και η εγκύκλειος τέλος πάντων από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να θεσπίσει κίνητρα έτσι ώστε αυτός ο οποίος χρωστάει στο δημόσιο, δείχνοντάς του καλή εικόνα, δηλαδή αν όλα τα συνολικά χρέη τα εντάξει σε μια ρύθμιση και πληρώσει 2 δόσεις ταυτόχρονα, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι εφικτό για κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρωστάει, θα μπορέσει αυτόματα να αυξήσει το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 1.000 ευρώ μέχρι, από 0 μέχρι 1.000 δεν μπορεί να το κατάσχει τίποτα και από 1.000 έως 1.500 το 50% και μετά μπορεί να το κατάσχει όλο το ποσό. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δώσουμε το λόγο τώρα για την αθλητική ενημέρωση στην Έλενα Μπορομπόκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις. Στο ποδόσφαιρο, το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής, που έγινε στην Τούμπα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, έληξε ισόπαλο 0-0, με ανίκητο για μία ακόμη φορά τον Πασχαλάκη. Την επιστροφή του στις νίκες και στην κορυφή πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιβλήθηκε 2-0 επί της Λαμίας στη Λεωφόρο. Ο αγώνας του Ατρομήτου με την ΑΕΚ δεν διεξήχθη, καθώς η Ένωση διαμαρτυρήθηκε πριν από το παιχνίδι ότι ήταν χαμηλότερες οι εστίες του επιτρεπτού ορίου. Έτσι, η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί στην αίθουσα του αθλητικού δικαστή. Νίκη τεράστια σημασίας πέτυχε ο Ιωνικός, που επικράτησε 1-0 του Άρη στη Νεάπολη. Αποτέλεσμα που οδήγησε στην πόρτα της εξόδου τον προπονητή των Κίτρινων, Άλαν Πάρντιου. Ισόπαλη δίχως τέρματα έληξε η αναμέτρηση του Όφη με τον ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ για τρίτη διαδοχική φορά η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Η αυλαία της 21ης αγωνιστικής έπεσε σήμερα με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος, που έληξε πριν από λίγα λεπτά 3-0 υπέρ του Βόλου. Άλλη μια εκπομπή της ΠΟΑΣΥ, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια στο Blue Sky και προσοχή στους δρόμους.